Σκηνικό τρόμου στο Ιράκ. Βομβιστικές επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς, απαγωγές και επιθέσεις κατά αστυνομικών βυθίζουν τη χώρα στο χάος. Στη Βαγδάτη, 8 οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικά στήκησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε περιοχές όπου ζουν κυρίως Σιίτες. Στη Βασόρα, 2 παγιδευμένα αυτοκίνητα εξεράγησαν κοντά σε ένα σταθμό λεωφορείου και σε ένα εστιατόριο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισχυρές εκρήξεις. Η Βασόρα είναι μια σιιτική πόλη στο νότιο Ιράκ και βρίσκεται 420 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για τις επιθέσεις, ωστόσο οι αρχές υποστηρίζουν πως ομάδες σουνιτών μαχητών προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση της χώρας. Τις τελευταίες ημέρες, 24 αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί μετά από συγκρούσεις με ομάδες ανταρτών, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν πως τον Απρίλιο περισσότεροι από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράκ.